παιδιά, έχει κρυθεί ποικιλό τρόπος. Δηλαδή ότι λόγω των νούμερων τηλεθέασης που φέτος δεν ήταν αναμενόμενα κτλ. Κτλ. Τι κάνει κάποια πράγματα σκοπίμως. Εγώ πιστεύω ότι δεν κάνει τίποτα σκοπίμως. Ότι μετιάζεται απλά την αλήθεια της και τις προσωπικές εμπειρίες. Εμένα, γι' αυτό και τόσα χρόνια ο κόσμος την αγαπάει και εντάξει, μια χρονιά έτσι, μια χρονιά αλλιώς, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ελένη. Εγώ αυτό θέλω από την Ελένη. Εντάξει, μια εκπομπή που έχει τα θέματα, έχει τη μαγειρική. Όμως η Ελένη έχει ένα προνόμιο που δεν το έχει καμία άλλη παρουσιάση αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Είναι θέμα ο εαυτός της. Δηλαδή και μια εκπομπή να κάνει χωρίς θέματα και ρεπορτάζ και πρωτογενές υλικό. Για να ξέρει το κεφάλι γιατί, για να λέμε την αλήθεια, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ, ούτε κανένα πρωτογενές υλικό η εκπομπή της. Το θέμα είναι η Ελένη. Και όταν πουλάει τον εαυτό της εντός εισαγωγικών και μοιράζεται την καθημερινότητά της, εγώ κολλάω. Και αυτό που παθαίνω εγώ πιστεύω το παθαίνουν όλες τις τηλεθεατές. Καλά, πάντα το έκανε η Ελένη Μενεγάκη αυτό, να μοιράζεται προσωπικές της στιγμές με τον κόσμο. Και η εκπομπή γι' αυτό και το όνομά της, Ελένη. Αλλιώς δεν θα είχε πάντως, αυτό. Για να είμαστε τώρα και να λέμε τα πράγματα το όνομά τους. Φέτος στην ελληνική τηλεόραση, εκπομπές που κάνουν πολύ υψηλά νούμερα τηλεθεάσεις είναι λίγες, παιδιά. Και συγκεκριμένες κάποια βραδινά σου. Εδώ στο Ε είναι τα αποκαλυπτικά και η Τατιάνα Στεφανίδου. Στον Α είναι νομίζω μόνο το Δί. Και το πάμε πακέτο. Μιλάμε... Δεν μπορούμε όλα όμως. Συγκεκριμένα δεν τα δικαιολογούμε όμως. Όταν μια εκπομπή είναι... κάνει νούμερα τηλεθέασης τα προηγούμενα χρόνια και αυτή την χρονιά έχει μια πολύ μεγάλη πτωτική τάση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι εκπομπές υπάρχουν... να το βάλουν όλο είπα, μαζί αυτό, να το φτιάξουμε με μια κορδέλα έτσι, ωραίο. Αν εξαιρέσει κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές που κάνουν πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης και ο κόσμος βλέπει φανατικά, όλες οι άλλες φέτος. Μοιράζονται τα μέσα. Μου λέει όμως το ζελοτζίπα. Τόσα χρόνια η Ελένη έκανε. Η Ελένη την τελευταία πενταετία που πήγε στη μεσημεριανή ζώνη. Που έκανε αυτή την μετακόμιση, τώρα δεν θυμάμαι ποια σεζόν ήταν, το 12 που πήγε, το Σεπτέμβριο. Σάρωνε στα νούμερα. Δεν έχει καμία σχέση. Θέλω να πω κάτι που το γνωρίζω πολύ καλά πάντως μέσα από τον Α. Ναι. Γιατί έχω δουλέψει χρόνια εκεί. Ότι όλη η μισθοδοσία πληρώνεται από τα εμπορικά της Ελένης. Δεν διαφωνεί κανένας. Το... Για ένας παρουσιαστής πια, σήμερα, είναι καλός. Όχι μόνο επειδή εντάξει, ωραία, ή, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι καλή παρουσιάστρια ή καλός παρουσιαστής. Η εμπορικότητα ενός παρουσιαστή τον κάνει αρεστό και στη διοίκηση του καναλιού και στον κόσμο πάρα πολλές φορές. Γιατί ουσιαστικά πώς ζούμε εδώ στα κανάλια και πληρωνόμαστε? Από τα έσοδα και από τις διαφημίσεις. Άρα, αν ένας παρουσιαστής πουλάει το προϊόν του, είναι αρεστός και στη διοίκηση και μπορεί να κάνει και ένα καλύτερο τηλεοπτικό προϊόν. Είμαι κάθετη σε αυτό. Και η Ελένη αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο ένα εμπορική παρουσιάστρια. Τέλος.